Και τώρα ο κύριος Σταύρος Κοζονίτης μέσα στο πλαίσιο αυτό θα μας δώσει τα σχετικά με την Ορθοδοξία μπροστά στην πρόκληση της πανθρησκείας. Τον παρακαλούμε να πάρει το λόγο. Ο κύριος Κοζονίτης, συγγνώμη, είναι θεολόγος, μέλος της αδελφότητας των θεολόγων Κοζοτήρ και συγγραφέας, έχει ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, γι' αυτό και θα τον ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον. Παρακαλώ. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, παρακαλώ να έχω τις θεοποιηθείς ευχές σας. Σεβαστοί Πατέρες επίσης. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, καθηγητά κύριε Τσελιγκίδη, αγαπητοί φίλοι του Χριστού, μέλη τίμια της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Το θέμα μου έχει τον τίτλο «Η Ορθοδοξία μπροστά στην πρόκληση της πανθρησκείας». Θα μου επιτρέψετε, αμφιταλαντεύτηκα λίγο, τελικά αποφάσισα να ξεφύγω κάπως από το, ας το πω έτσι, επιστημονικό ξερό. Ποιος θα βρεθεί να βρει νερό, τις βρύσες των ματιών να ανοίξει, ποιο μαύρο δάκρυ θα θρηνήσει τους πληγωμένους, τους νεκρούς, τους τετραυματισμένους του λαού μου. Έτσι κάποτε, 27 αιώνες πριν, πήρε να αρχίσει να θρηνεί των θρήνων ο προφήτης. Της δώσει τη κεφαλή μου είδωρ και της οφθαλμή και οφθαλμής μου πηγήν δακρύων και κλάψομαι τους τετραυματισμένους θυγατρός λαού μου. Γιατί θρηνείς, ποιους κλαις η Ερεμία? Τους φίλους κλαίω, τις κόρης του λαού μου, τις θυγατέρες και τους γιους. Έβλεπε ο προφήτης με βλέμμα υπερβατικό να σύρεται αιχμάλωτος σε ξένη γη στη Βαβυλώνα ο αγαπημένος του λαός, ο αποστατημένος λαός, και κλαίγε. Και ψάχνε τόπο μακρινό να βρει, να φύγει. Της δόημη εν τη ερήμο σταθμών έσχατον και καταλήψω των λαών μου και απελεύσομαι από αυτόν ότι πάντες μιχώνται σύνοδος αθετούντων. Ποιος θα μου δώσει τόπο στην απόλυτη ερημιά να φύγω μακριά, να φτάσω στην άλλη άκρη των καιρών, σύνοδος αθετούντων και μιχών με πνίγει. Έτσι θρηνούσαν, έτσι πονούσαν οι προφήτες, πονούσαν, ήλεγχαν, φώτιζαν την πορεία του λαού του Θεού. Όταν αμάρτανε, τον ήλεγχαν αυστηρά. Όταν όμως παρασυρώταν στην ειδωλολατρία, ο λόγος τους συγκλώνιζε το σύμπαν. «Άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη, ότι Κύριος ελάλησεν, Υιούς εγέννησα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν». Τότε, σε αυτές τις περιστάσεις, την εκτροπή του λαού στην ειδωλολατρία τη στιγμάτιζαν με δύο κυρίως έννοιες λέξεις: πορνεία, μοιχεία. Και από τους πολλούς αιώνες πριν, το βλέμμα τους σκίζοντας χρόνους και καιρούς φτάνει στο σήμερα, ετάζει τον νέο λαό του Θεού, την Εκκλησία, την νύμφη του Χριστού, που σήμερα σύρεται, πιέζεται να βυθιστεί στον πανθρησκειακό βούρκο, να χάσει την αυτοσυνειδησία της ως η μόνη αλήθεια. Την αυτοσυνειδησία της ότι είναι βασίλισσα, όχι παλακίδα, φως του κόσμου, όχι σκοτάδι. Έτσι, όπως εμφανίζεται στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, «γυναίκα ντυμένη τον ήλιο και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής», όχι η μεθύστρια του 17ου κεφαλαίου καβάλα στο κόκκινο θηρίο με το όνομα Μυστήριον, Βαβυλώνη Μεγάλη,
η μήτυρ των πορνών και των δελυγμάτων της γης. Γι' αυτή όμως τη μεθύστρια ο λόγος τώρα. Την έκπτωτη εκκλησία που προσχωρεί σταδιακά στο βδέλυγμα της πανθρησκείας. Δεν προσχωρεί ίσως πάντοτε συνειδητά, μάλλον παρασύρεται. Το απέσιο κόασμα του τρίτου ακάθαρτου βατράχου, όπως ακούγεται στο 16ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, την παρακινεί ύπουλα και μεθοδικά να ξεντηθεί τον ήλιο, το Χριστοήφαντο νηφικό της, και να... Το πρώτο σημείο είναι η διαχρονική αλήθεια της Ορθοδοξίας. Στους 20 αιώνες της ιστορίας της η Εκκλησία μπορεί κάποτε να δέχτηκε να χάσει τα πάντα, τη θέση της, την άνεσή της, τα κτήματα, τα χρήματά της, όλα, εκτός από ένα, την αλήθειά της. Από την ώρα που ακούστηκαν τα λόγια «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου», η Εκκλησία φύλαξε ως ατίμητο θησαυρό την αλήθεια ότι μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια. Μόνο ο Χριστός είναι. Όλοι οι άλλοι και κάθε τι μέσα στο σύμπαν λαμβάνουν την ύπαρξη από τον Χριστό, διότι Αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν Αυτό συνέστηκε. Κανένας ιδρυτής θρησκείας, ηγέτης, θρησκευτικός δεν υπάρχει, δεν είναι. Μόνο ο Χριστός είναι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος, το Παν. Αυτή την αλήθεια υπερασπίστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας και όλες οι σύνοδοι μέχρι κεραίας, χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό, αγωνίστηκαν μέχρι θανάτου για ένα γιώτα, ομοούσιος, όχι ομοιούσιος. Η πάλη ήταν συνεχής, διότι ο Χριστός ήταν πάντα σημείον αντιλεγόμενον. Ο αγώνας προς τις αιρέσεις τιτάνιος και το τίμημα φοβερό. Το αίμα έτρεξε άφθονο, έγινε ποτάμι, ο διάβολος είχε λυσάξει, αλλά δεν μπόρεσε να πνίξει την Εκκλησία. Αντίθετα, τη δυνάμωσε. Η πίστη περιχαρακώθηκε με απόλυτη ακρίβεια. Η πίστη ότι πάντες η θεοί των εθνών δαιμόνια. Δεύτερο σημείο, η κακοήθης πανθρησκειακή μετάλλαξη. Αυτό το φρόνημα της Εκκλησίας μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Οπότε δημιουργήθηκε το κακόηθες νεόπλασμα του οικουμενισμού με το πρασχηματικό τέχνασμα της ενώσεως όλων των χριστιανών. Αυτό όμως ήταν μόνο η αρχή. Ο απότερος σκοπός ήταν να οδηγηθεί όλος ο κόσμος σε θρησκευτική ένωση μέσα στο βδελυγματικό μόρφωμα της πανθρησκείας. Τι είναι όμως η πανθρησκεία? Είναι η στρεβλή αντίληψη ότι όλες οι θρησκείες είναι σωστές. Είναι διαφορετικοί δρόμοι που οδηγούν όμως στον ίδιο Θεό. Επομένως λένε, ας εργαστούμε να δημιουργήσουμε μια πανθρησκεία που θα μας ενώνει μπροστά στον κοινό μας Πατέρα τον Θεό. Οι ιδέες αυτές διαδόθηκαν στον δυτικό κόσμο αρχικά από τους γκουρού του Ινδουισμού, ο οποίος αυτές ακριβώς τις αντιλήψεις έχει. Μας έχει διασώσει, σε έχει διασωθεί ένας λόγος που είχε πει πριν από ένα περίπου αιώνα ο ένας Ινδός γκουρού, ο Σουάμι Βιβεκανάντα, στην Αμερική, στο Σικάγο, σε ένα παγκόσμιο συνέδριο των θρησκειών, και είχε πει, αν μια θρησκεία είναι αληθινή, τότε και όλες οι άλλες είναι αληθινές. Γιατί? Δεν το αιτιολογεί βέβαια. Εμείς οι Ινδουιστές όχι απλώς ανεχόμαστε, αλλά ενωνόμαστε με κάθε θρησκεία.
προσευχόμενοι στο τζαμί του Μωαμεθανού, λατρεύοντας μπροστά στη φωτιά του Ζωροάστρη και γονατίζοντας στο σταυρό του Χριστιανού. Κλείνω τα εισαγωγικά. Σήμερα αυτή η ιδέα έχει διεισδύσει επικίνδυνα μέσα σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Και όλες αυτές οι συναντήσεις που γίνονται αυτή την ιδέα καλλιεργούν. Οι Ινδουιστές πράγματι το κάνουν αυτό, γιορτάζουν Χριστούγεννα, στολίζουν χριστουγεννιάτικο δέντρο και όλα αυτά. Στα άζραμ στην Ινδία γίνονται αυτά. Και αυτό το πνεύμα μιας πανθρησκειακής, ενός πανθρησκειακού χυλού έχει απλωθεί στον κόσμο όλο. Ίσως πολλοί να θεωρούν ότι όλη αυτή η εξέλιξη είναι φυσιολογική και έρχεται κατά κάποιον τρόπο ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης. Αναμφιβόλως η παγκοσμιοποίηση ευνοεί μια τέτοια κίνηση. Όμως οφείλουμε να επισημάνουμε τον κύριο παράγοντα που κατευθύνει και χρηματοδοτεί αφανώς αυτή την πορεία των πραγμάτων. Και αυτός ο παράγοντας δεν είναι άλλος, πρέπει να το πούμε καθαρά, από τον διεθνή σιωνισμό. Βασικός σχεδιασμός του διεθνούς σιωνισμού είναι η ομογενοποίηση του κόσμου σε όλα τα επίπεδα για να είναι εύκολα υποτάξιμος και να διευκολύνει τα ύπολα σχέδιά του για επιβολή παγκόσμιας εξουσίας. Όσοι έχουν και την παραμικρή αμφιβολία γι' αυτό, ας θυμηθούν ότι μόλις προέτους ο τέος πρόεδρος του Ισραήλ, ο Σίμον Πέρες, στη συνάντησή του με τον νυν Πάπα, του πρότεινε επί μόνος να δημιουργηθεί ένας οργανισμός ηνωμένων θρησκειών σε αντιστοιχεία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μια πρώτη δηλαδή μορφή οργανωμένης πανθρησκείας. Τους σχεδιασμούς αυτούς του σιωνισμού τους ευνοεί δυστυχώς όχι μόνο η χωρίς όρους και όρια σύγχυση του προτεσταντισμού, αλλά και η τραγική προδοτική έκπτωση του παπισμού. Λόγος υπερβολικός, ας λάβουμε υπόψη όχι μόνο τα διαθρησκειακά συνέδρια τύπου Ασίζης που συγκαλεί ο Πάπας, αλλά και την τελευταία επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, όπου πριν ακόμη πάει στον Πατριάρχη, στο Πατριαρχείο, επισκέφθηκε το τέμενος του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και εκεί αισθάνθηκε, λέει, την ανάγκη να προσευχηθεί. «Μπορούμε να προσευχηθούμε?» ρώτησε τον μουφτή, ημάμ, δεν ξέρω τι ήταν αυτός που τον συνόδευε. Και ασφαλώς, του λέει εκείνος. Και στράφηκε ο Πάπας μαζί με τον μουφτή προς τη Μέκα και προσευχήθηκε. Σε ποιον Θεό? Ακόμη πιο χαρακτηριστικά είναι τα όσα συζητήθηκαν από τις 24 έως 26 Νοεμβρίου 2014 σε διαθρησκειακή σύσκεψη παπικών θεολόγων και Εβραίων ραβίνων στο Σαλέρνο της Ιταλίας. Κατά αυτήν, μεταξύ των άλλων, ο καρδινάλιος Κοκοπαλμέριο είπε ότι, εισαγωγικά, «Η Εκκλησία είναι ο νέος λαός του Θεού. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ επίσης ήταν, παραμένει και θα είναι πάντα ο λαός του Θεού, όπως επιβεβαιώθηκε από τον Παύλο. Ως εκ τούτου», παρακαλώ προσέξτε αν θέλετε αυτό το σημείο, «ως εκ τούτου οποιαδήποτε επιθυμία ή ακόμη χειρότερα κάθε προσπάθεια για προσιλητισμό των Εβραίων στην χριστιανική πίστη φαίνεται παράλογη και απαράδεκτη». Παράλογη και απαράδεκτη. Χειρότερη προδοσία του Ευαγγελίου στην ιστορία των 20 αιώνων δεν νομίζω να έχει γίνει. Να λέει ότι είναι και η επιθυμία ακόμη να μεταστραφούν οι Εβραίοι στη χριστιανική πίστη είναι παράλογη. Μόνο
Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δίκιο είχε ο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς όταν έλεγε ότι στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις: του Αδάμ, του Ιούδα και του Πάπα. Και για να φανεί ακόμη πιο καθαρά η παπική κατάκτωση, ας δούμε πώς κατέληξε εκείνη η διάσκεψη τριήμερη. Εισαγωγικά από την Λαστάμπα. Σε μια επαφή με το εβραϊκό χιούμορ, ο Ραβίνος Γκρίνμπεργκ έκλεισε την ομιλία του με σχετικό αστείο. Είπε, όταν ο Μεσσίας ήρθε τελικά, Εβραίος μιλάει, που περιμένουν τον Μεσσία, δηλαδή τον Αντίχριστο θα δεχθούν ως Μεσσία. Λέει λοιπόν, όταν ο Μεσσίας ήρθε τελικά, γινόταν μία συνέντευξη τύπου. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά όταν ρωτήθηκε, «Κύριε, είναι αυτή η πρώτη ή η δεύτερη έλευσή σας», το σχόλιο του ήταν ουδέν σχόλιο. Ήδη οι Εβραίοι προδιέγραψαν με ακρίβεια τη μορφή και το έργο του Αντιχρίστου, τον οποίο ήδη θα τον δεχθούν ως Μεσσία και στους χριστιανούς θα παρουσιαστεί ότι έρχεται τάχα ο Χριστός για τη Δευτέρα του παρουσία, έτσι διεστραμμένη όπως την αντιλαμβάνονται. Το ακόμη χειρότερο είναι η διάβρωση της συνειδήσεως των Ορθοδόξων σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα μερικές φορές σε απίστευτο βαθμό, ώστε παράδειγμα αείμνηστος τώρα καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών να έχει πρωτεύοντα ρόλο στη σύνταξη της λεγόμενης Παγκόσμιας Αγίας Γραφής που συντάχθηκε με σύσταση και χρηματοδότηση του γνωστού αυτού νοτιοκορεάτη ψευδομεσσία του Μουν της Ενωτικής Εκκλησίας και η οποία τάχα Αγία Γραφή αποτελεί συμπίλημα θρησκευτικών διδασκαλιών όλων των θρησκειών και είχε κύριο ρόλο σε αυτά ορθόδοξος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μάλιστα σε θεσμιώνεται ο αείμνηστος πια Σάββας Αγουρίτης, δυστυχώς. Μάλιστα, σεβαστέ μου Πάτερ Θεόδωρε, κυριαρχεί δια των μαθητών του στις θεολογικές σχολές. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Είναι μια τραγική κατάσταση πράγματι. Ήταν ικανότατος ο Αγουρίτης. Έξυπνος, γνώστης πολλών πραγμάτων, σαγηνευτικός στο λόγο και γι' αυτό δημιούργησε και μια γενιά οι οποίοι δεν μπόρεσαν να διακρίνουν κάτω από την σαγηνευτικότητα αυτή ότι η σκέψη του ήταν χαλασμένη. Μην επεκταθώ, ο Σεβασμιότατος με παρέστηρε, εγώ είχα αποκρύψει το όνομα. Αυτή η δίθεν Αγία Γραφή δεν είναι το μόνο κακόηθες πανθρησκειακό μόρφωμα. Βρισκόμαστε μπροστά σε καταιγίδα παρόμοιων φαινομένων. Πανθρησκειακοί ναοί κτίζονται, όπως ο περίφημος ναός του Ενός στο Βερολίνο, το πολυθρησκειακό τερατούργημα στο Καζάν της Ρωσίας και το χειρότερο, εδώ με θλίψη πράγματι θα μιλήσω, ο ορθόδοξος εντός εισαγωγικών πια ναός του Αγίου Νικολάου στο σημείο 0 των δίδυμων πύργων της Νέας Υόρκης. Κατεστράφει με την καταστροφή των πύργων. Μετά την καταστροφή του προσπάθησε ο Αρχιεπίσκοπος να τον ξανακτήσει. Οι αρχές, οι λιμενικές και δημαρχιακές δεν του έδιναν την άδεια. Κατέφυγε επανειλημμένος στα δικαστήρια. Κέρδισε τα δικαστήρια με τον όρο όμως να στο κτίσμα το κτίσμα να είναι ναός του Αμερικανικού έθνους και με χώρους προσευχής για όλες τις θρησκείες. Δηλαδή ένα βδέλυγμα ερημόσεως. Και κύριε καθηγητά, έχω καθόλου χρόνο? Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Το δέχτηκε δυστυχώς. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο γίνεται η πανθρησκειακή εισβολή
με το νέο πρόγραμμα σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών, που δεν είναι θρησκειολογία όπως διατείνεται ο Υπουργός που θέλει να το επιβάλλει, αλλά είναι πανθρησκεία, όχι θρησκειολογία. Άλλο πράγμα είναι θρησκειολογία. Τώρα... Να μην το δεχτούμε, Πάτερ μου, αλλά και εσείς και εγώ δεν έχουμε καμία εξουσία. Το τρίτο σημείο, μόνον πολύ σύντομα, η Πανθρησκεία και η Μεγάλη Σύνοδος. Ουσιαστικά το θέμα το έθεσα με όλο αυτόν τον τρόπο για να τονιστεί η ανάγκη ότι έπρεπε αυτό το θέμα να είναι ένα από τα πρώτα ή το πρώτο της Μεγάλης Συνόδου. Να υπογραμμίσει τον κίνδυνο που διατρέχουμε ως χριστιανοί ορθόδοξοι από αυτό το σύστημα που προετοιμάζει το έδαφος για τον ερχομό του Αντιχρίστου. Η ακριβέστερη προτύπωση του Αντιχρίστου, ο Αντίοχος ο Τέταρτος ο Επιφανής, αυτό το σύστημα είχε επιβάλει. Έγραψε ο βασιλεύς Αντίοχος πάση τη βασιλεία αυτού, είναι πάντας εις λαών ένα. Και εγκαταλειπήν έκαστον τα νόμιμα αυτού. Αυτό το βέληγμα η Μεγάλη Σύνοδος δεν έπρεπε να το αγνοήσει. Σε αυτό έπρεπε να ευαισθητοποιήσει σήμερα τα μέλη τους πιστούς. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Ιωαννίνων, η Εκκλησία σήμερα έπρεπε να ετοιμάζει μάρτυρες. Διότι τα σημεία δείχνουν ότι ενδεχομένως το τέρας της κολάσεως που ακούει στο όνομα Αντίχριστος να πιθανόν να εμφανιστεί στις μέρες μας. Ο Θεός ξέρει βέβαια. Το χρέος μας αυτή την εποχή που τα βρωμερά χνότα του Αντιχρίστου πλησιάζουν απειλητικά και μολύνουν τον κόσμο, είναι ανάγκη στο μεγάλο φύραμα του κόσμου να τεθεί το δυνατό προζύμι της Ορθοδοξίας, ώστε να ζυμώσει το φύραμα, να απλώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη, όλες τις γλώσσες, όλους τους λαούς, και ο σταυρός της Ορθοδοξίας να λάμψει από το ένα μέχρι το άλλο άκρο της γης. Αυτό θα είναι το τέλος του οικουμενιστικού και πανθρησκειακού παραμυθιού, διότι για παραμύθι πρόκειται, για ψέμα, απάτη. Η μόνη αλήθεια είναι ο Χριστός, όπως το ομολογεί κάθε ορθόδοξη ψυχή σε όλους τους αιώνες, με λόγια σαν αυτά του μεγάλου θεολόγου πατρός Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς. Σταθείτε όλα τα σύμπαντα, όλοι οι υπάρχοντες κόσμοι και όλα τα όντα, κάτω όλε οι καρδίε, όλοι οι νόες, όλε οι ζωέ, όλε οι αθανασίε, όλε οι αιωνιότητες, διότι όλα αυτά άνευ του Χριστού είναι διεμέ κόλασης, η μία κόλασης δίπλα εις την άλλην κόλαση. Η ζωή άνευ του Χριστού, ο θάνατος άνευ του Χριστού, η αλήθεια άνευ του Χριστού, ο ήλιος άνευ του Χριστού και τα σύμπαντα χωρίς Αυτόν, όλα είναι τρομερά ανοησία, ανυπόφορων μαρτύριων, συσήφιων βάσανων, κόλασης. Η αλήθεια, εάν δεν είναι ο Χριστός, δεν μου χρειάζεται, είναι μόνον μία κόλασης. Το ίδιον είναι κόλασης και η δικαιοσύνη και η αγάπη και το αγαθόν και η ευτυχία και αυτός ο Θεός. Εάν δεν είναι ο Χριστός, είναι κόλασης. Δεν θέλω ούτε την αλήθεια άνευ του Χριστού, ούτε την δικαιοσύνη άνευ του Χριστού, ούτε την αγάπη άνευ του Χριστού, ούτε τον Θεό άνευ του Χριστού. Δεν τα θέλω αυτά κατ' ουδέν ατρόπων. Θα δεχθώ κάθε είδους θάνατον. Ας με θανατώσετε με όποιον τρόπον θέλετε. Αλλά χωρίς τον Χριστόν δεν θέλω τίποτε. Ούτε τον εαυτόν μου, ούτε και αυτόν τον ίδιον τον Θεόν, ούτε κάτι άλλο μεταξύ των δύο τούτων. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω.
με απειρό τρόπο μας παρουσίασε την σύγκρισή του.